Κυρία Χρήστου, αξιότιμη και αγαπημένη μου φίλη. Καλώς ορίσατε στην πρώτη μου ατομική έκθεση ζωγραφικής, σήμερα η μέρα της γυναίκας. Μια μέρα που θα ήθελα να περάσουμε όλες και όλοι μαζί, όμορφα, με μουσική και δημιουργία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συμβάλει στο να επιτευχθεί αυτή η μέρα η όμορφη. Να ευχαριστήσω το φλαουτίστημο Lima Soul Flute Choir, τον Μάριον Ανδρέου, εξαιρετικός. Ευχαριστώ που αποδέχτηκε να μου κάνει την πρώτη μου έκθεση η κυρία Δάφνη Τρίμη-Κλινότη, πρώην πρόεδρος του ΕΚΑΤΕ, και να ευχαριστήσω την πρώτη κυρία Άντρια Αναστασιάδη που θα χαιρετήσει την έκθεση. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να ζήσουμε όλες, είναι η μέρα μας σήμερα, παρόλο που εγώ πιστεύω ότι κάθε μέρα γιορτάζομαι, δικαστήσεις μας να γιορτάζομαι κάθε μέρα. Αγαπητή Τόνια, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στα εγγένεια της πρώτης ατομικής έκθεσης ζωγραφικής της Τόνιας Θεοδόρου. Την Τόνια την γνωρίσαμε μέσα από τα ξεχωριστά κοσμήματά της, που εδώ και 20 και πλέον χρόνια σχεδιάζει για την κάθε γυναίκα. Την Παγκόσμια ημέρα της οποίας τιμούμε σήμερα. Επηρεασμένη από την Ιταλία, όπου βρέθηκε για σπουδές στα τέλη της δεκαετίας του 80 και μέσα από τις εκθέσεις της σε Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, αλλά και τη μακρινή Ιαπωνία, αποτυπώνει τη λατρεία της για τον άνθρωπο, την ζωή, την οικογένεια, αλλά και τη φιλοσοφία της για τη σχέση των δύο φύλων με μια ξεχωριστή φινέτσα. Η ζωγραφική για την Τόνια φαίνεται να προέκυψε σαν η φυσική εξέλιξη του καλλιτέχνη, που η ανάγκη για δημιουργία δεν βάζει όρια. Και η Τόνια, ασυνήθιστη δημιουργός, επιθυμεί να χαρίζει γενναιόδωρα την φωτεινότητα των χρωμάτων της, την ένταση που αποπνέουν και τον χωρίς περιορισμό συνδυασμό τους, προκαλώντας βαθύτατα συναισθήματα και συγκινήσεις. Αναδομεί τον κόσμο των φυσικών μορφών, προσφέροντάς μας μια αίσθηση ελευθερίας που βρίσκει ασφαλή διέξοδο στα ανθρώπινα πάθη. Αγαπητή Τόνια, σε ευχαριστώ για την ξεχωριστή τιμή που με έκανες να προσφωνήσω τη νέα σου έκθεση και να σε συγχαρώ για τη μέχρι σήμερα καλλιτεχνική σου δραστηριότητα που αγγίζει πολλές μορφές τέχνης. Εκ βάθους καρδίας σου εύχομαι καλή συνέχεια, δύναμη και φαντασία. Και τώρα σας καλώ να θαυμάσουμε τα ξεχωριστά έργα της ιστορίας μας. Περιπτώσεις γυναικών που κατόρθωσαν να γίνουν δημιουργοί. Όσο για την Ελλάδα ή την Κύπρο, από τον 1ο αιώνα μέχρι τα Χριστό μέχρι τον 19ο αιώνα, οι μαρτυρίες για γυναίκες δημιουργούς απουσιάζουν εντελώς. Ακόμη και στις ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για συμμετοχή γυναικών σε σημαντικές εκθέσεις στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκουμε ότι μετά το θάνατο τους, το έργο τους αποδόθηκαν σε άντρες ήδη και φτασμένους καλλιτέχνες. Οι λαθημένες αποδόσεις δεν ήταν μόνο προϊόν άγνοιας, αλλά πολλές φορές ήταν σχημένες,
γιατί η αξία των έργων θα ήταν πολύ ψηλότερη αν προερχόταν από ένα φημισμένο άντρα αντί από μια άγνωστη ζωγράφη. Οι γυναίκες κατά τον 20ο αιώνα διεκδίκησαν το δικαίωμα στην ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση, χωρίς όμως να μπορέσουν να ανατρέψουν αυτή την ανισότητα. Ένας από τους βασικούς λόγους γι' αυτό ήταν ότι οι γυναίκες στέλνονταν σε βασικές προϋποθέσεις που χρειάζονταν για να ενασχοληθούν με τις δικαστικές τέχνες. Δεν είχαν πρόσβαση στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Στο καλλιτεχνικό πεδίο, στόχος των φεμινιστριών ήταν να διανοίξουν το πεδίο της δράσης των γυναικών, να δημιουργήσουν διεξόδους προς την επαγγελματική καταξίωση και παράλληλα προς την καλλιτεχνική έκφραση. Βρίσκουμε όμως ότι ενώ η καλλιτεχνική δημιουργία ήταν αποδεκτή σε ερασιτεχνικό επίπεδο, σήμερα η Τόνια δεν είναι υπό την ιδιότητα μόνο της υλικοδέσποινας, αλλά και αυτή της φιλοξενούμενης, σαν καλλιτέχνης και δημιουργός. Η Τόνια Θεοδόρου γεννήθηκε στη Λεμεσό. Σημαντική δημιουργός στον χώρο του σχεδιασμού και κατασκευής κοσμήματος, με σπουδές στη Φλωρεντία και με πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα στον χώρο του κοσμήματος, παρουσιάζει σήμερα μια νέα πτυχή του ταλέντου της. Μέσα από την αναζήτηση διαφορετικών τρόπων έκφρασης, δημιουργεί μια νέα επικοινωνία με τον καθένα από εμάς, ιδιότητες της γυναικείας φύσης. Στενόμαυρες, κομψές φιγούρες, πότε πολύχρωμες, πότε δοσμένες σε μονοχρωμία, με το χρώμα της όχρας να κυριαρχεί στα περισσότερα έργα, δημιουργεί μια μυστηριώδη ατμόσφαιρα. Με ευαισθησία στη χρήση πολλαπλών χρωματικών στρωμάτων, με γρήγορες πινελιές, διοχετεύει στον καμβά μια ατμόσφαιρα αέρινης διαφάνειας και υδάτινης ρευστότητας. Οι ρευστές φίγουρες, χωρίς υπόβαθρο, αντικατοπτρίζουν το μετέωρο και το ρευστό της ζωής μας, αλλά και την αβεβαιότητα του σήμερα, με συναισθήματα ανάμειχτα που βρίσκουν διέξοδο σε μια προσπάθεια απόδοσης της οπτικής εντύπωσης και της χρωματικής ατμόσφαιρας της στιγμής. Με αυτά τα λόγια, θέλω να συγχαρώ την αγαπητή Τόνη και να σε ευχηθώ καλή συνέχεια στην καινούργια της πορεία. Τόνια μου, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και δημιουργικό για το μέλλον.